γεια σας. Έχω φτιάξει μία σκηνή εδώ με ένα ελικοπτεράκι που πετάει. Αν κάνουμε render κάποιο view, να κάνω αυτό, ας πούμε. Θα δούμε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπουμε τώρα. Θέλουμε να φτιάξουμε τον έλικα εδώ, να μην φαίνεται έτσι, να βάλουμε, να φτιάξουμε έναν κύκλο. Και να το κάνουμε αυτό, θα πάω εδώ στα standard primitives και θα δημιουργήσω ένα play. Καταρχήν, να πάω εδώ και να πάω σε perspective view. Έτσι, να φέρω το ελικοπτεράκι μου λίγο πίσω εκεί. Θα πάω να κάνω το play. Να βάλω και ένα auto view έτσι. Δεν ξέρω αν είναι σωστό το μέγεθος. Θα το κάνω align εδώ πάνω με Alt και Alpha. Στο dummy εκεί. Θα το πάω center. Apply OK. Και βλέπουμε ότι πρέπει να το μεγαλώσω λίγο. Πάω εκεί περίπου. Και ίσως να το αργότερα να το ξαναπειράξουμε κιόλας. Το μέγεθος δηλαδή να μην είναι σωστό. Τώρα θέλω σε αυτό το plane εδώ καταρχήν να το κάνω link με το point 1. Επιλέγοντας τα link εδώ θα πατήσω H, μου ανοίγει αυτό το παράθυρο και Point 1 εδώ είναι το helper που έχω κάνει εδώ πέρα, Helix. Δηλαδή θα δούμε τώρα ότι το plane μας περιστρέφεται μαζί με, με τον έλικα. Θέλω να το, μάλλον να το κάνω λίγο, να το βάλω και ένα shell. Βάλω ένα material τώρα πάνω σε αυτό. Θα πάω εδώ στο material editor. Θα διαλέξω ένα standard έτσι. Δεν θα δώσω κάτι όνομα. Και θα πάω εδώ στο opacity standard και θα βάλω ένα gradient ramp. Βάλω ένα στο passing, ένα combo set. Map standard combo set. Εδώ στο layer map standard θα πάω να βάλω ένα gradient ramp. Και εδώ θα πάω edit να κάνω αυτό άσπρο. Θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι σαν μάσκα. Αυτό να το κάνω μαύρο. Να πάρω αυτό, να το πάω στο τέρμα του εδώ πέρα και να κάνω και αυτό μαύρο. Έτσι εκεί. Και να βάλω ένα point εδώ. Να το κάνω και αυτό άσπρο. Το στείλω έτσι λίγο. Και πάμε να δούμε λίγο τώρα. Να στείλω το material πάνω στο plane και βλέπουμε ότι έχουμε κάνει αυτό το αποτέλεσμα εδώ. Θέλουμε να το κάνουμε
το Grand Tier Ram να το κάνουμε στρογγυλό ράντιν. Έτσι. Για να δούμε τώρα. Να κάνουμε ένα render έτσι. Είναι έξω από την κάμερα και δεν μπορώ να δω σωστά, οπότε θα πάω εδώ. Δεν χρειάζεται να κάνω το render έτσι που θέλω. Βλέπουμε έχουμε πετύχει το αποτέλεσμα, όχι ακριβώς αυτό που θέλουμε, αλλά ψηλό είναι σωστό. Πρέπει να μεγαλώσω λίγο το play μου εδώ, έτσι. Εκεί πέρα, θα πάω ξανά στο Material Editor. Και θα βάλω μια σημεία ακόμα εδώ πέρα να την κάνω μαύρη. Έτσι. Θα πάω και αυτή να την κάνω μαύρη. Έτσι εδώ. Και αυτό εκεί θα το αφήσουμε. Επειδή μου παίρνει ώρα θα κάνω ένα stop εδώ. Και βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα χαζοδιορθώθηκε. Θα το φτιάξουμε λίγο καλύτερα αν μπορούμε. Θα αυτό λίγο έτσι εκεί. Θα πάω αυτό λίγο πίσω και θα πάω να κολλήσω αυτό εκεί πέρα. Αυτό θα το κάνω, είναι τελείως λευκό. Shift και για να κλείσω το σενάριο εδώ, Shift και για να κάνω render. Και βλέπουμε ότι έχουμε διορθώσει ακόμη το αποτέλεσμα. Να πάω εδώ στο Composite και να κάνω αυτό Add, έτσι. Κάτσε να πατήσω Shift και να πηγαίνει. Σχεδόν δεν άλλαξε τίποτα. Και να κατεβάσω το Opacity στο στα μισά που είπε. Και βλέπουμε τώρα ότι ίσως και 30, 25,
Έχει διορθωθεί αρκετά, πιστεύω. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Να πάω εδώ πέρα και... για να δω και σε κάποιες άλλες σκηνές τώρα πως φαίνεται, να δω και εδώ πέρα ας πούμε. Και νομίζω δείξαμε πως φτιάξαμε τον υλικά μας, τον πίσω δεν χρειάζεται. Και τώρα πάμε να κάνουμε render τη σκηνή. Αυτό θα το δείξουμε σε ένα άλλο βίντεο όπως γίνεται. Ευχαριστώ όσους παρακολούθησαν μέχρι εδώ. Να είστε καλά, γεια σας.